Ομιλία περί βλαστημίας και περί των παιδιών έγινε στο εξωτερικό. Ευλογητός η Χριστέ ο Θεός ημών, ο Πανσόφους τους αλλής αναδείξας, κατά πέσας αυτής το πνεύμα το Άγιον και δι' αυτόν την οικουμένη σαγηδεύσας φιλάνθρωπε δόξασι. Το πολιτήκιο αυτό που ψάλλουμε της Αγίας Πεντηκοστής περιέχει μέσα ολόκληρη θεολογία. Το Πνεύμα το Άγιον που επιφύτησε στους αλλοιείς, στους απλοϊκούς ψαράδες, αυτοί που οι άνθρωποι δεν είχαν μάθει γράμματα, αυτοί οι οποίοι δεν είχαν διδαχθεί, δεν είχαν φοιτήσει σε σχολές και δεν έτυχαν ούτε πτυχία ούτε τίποτε άλλο, εδέχθηκαν το Πνεύμα το Άγιον και τους ανέδειξε ο Παράκλητος, ο Αγαθός, τους ανέδειξε μεγάλους θεοφόρους πατέρας της Εκκλησίας, και αυτοί διασπαρέντες κατ' εντολή του Χριστού μας εσαγήνευσαν τον κόσμο εις την θεογνωσία. Γι' αυτό πάντα να μας εύχεστε να μας δίνει ο Θεός το Πνεύμα το Άγιον, να μπορούμε να μιλούμε το Λόγο του Θεού σωστά, να σπείρουμε το Λόγο της αυθασίας και των σπόρων της ευσεβίας ορθόδοξα, σωστά, χωρίς κανέναν άλλο σκοπό στη ζωή μας, και μόνον δια την σωτηρία των ψυχών, για την οποία σωτηρία ήρθε ο Χριστός κάτω στη γη και έγινε άνθρωπος. Τώρα που ήμουνα μέσα στην εξομολόγηση, μου ήρθε ένα κάτι που γράφει στον Άγιον Ιώβ, τον πολύ αθλό, αυτόν τον γίγαντα της υπομονής και της καρτερίας, στην τρομερή δοκιμασία του Θεού γράφει μέσα στην δική του ιστορία, όταν ο Θεός του έκαμε τον σωτήριον έλεγχο, όταν του έλεγε ότι όταν εγώ εθεμελίωνα τον ουρανό και τη γη, εσύ που ήσουν, γνωρίζεις πως στηρίζεται η γη, ξέρεις που θησαυρίζονται η θησαυρή των ανέμων και των νεφών και τόσα άλλα. Λέει, όχι Κύριε, δεν γνωρίζω. Ένα γνωρίζω, ότι πρώτα σε άκουγα ότι υπάρχεις, αλλά τώρα σε βλέπουν τα μάτια μου και ξεφτελίζω τον εαυτό μου
ότι δεν είμαι τίποτε άλλο παρά γη και σποδός. Αυτό που ήθελα να πω είναι το εξής, ότι γράφει πάλι εκεί ο Χριστός μας με το πρόσωπο του Θεού Πατρός, ότι όταν γεννήθησαν άστρα είναι σαν με οι άγγελοι μου μεγάλη τη φωνή. Έδωσαν ένον το Θεό οι άγγελοι όταν είδαν αυτομάτως την παραγωγή των αστέρων, των ουρανίων σωμάτων, των εκατομμυρίων ουρανίων σωμάτων, σε μία ηλικιώδη κατάσταση λειτουργίας. Οι άγγελοι βέβαια έχουν το μεγάλο θαύμα στον εαυτόν τους, βλέποντας συνεχώς τη δόξα του Θεού. Εμείς οι ταλέποροι άνθρωποι είμαστε πάρα πολύ φτωχοί. Ο Ιερός Χρυσόστομος, του οποίου την δεξιά την έχουμε στη μονή μας να ευλογεί και η οποία αναπέμπει άρρητη ευωδία, αυτός ο Ιερός Χρυσόστομος, αυτό το ευλογημένο στόμα του Θεού, έκαμε σφοδρές ομιλίες, πολύ δυνατές, και ιδιαίτερα εναντίον του όρκου. Τότε, σε εκείνα τα χρόνια, αν και τώρα και πάντοτε βέβαια, αλλά φαίνεται τότε ήταν κάτι το πολύ αρρωστημένο, το να ορκίζονται οι άνθρωποι, και επειδή όρκος είναι ένα αμάρτημα θανάσιμο, και ιδιαίτερα η ψευδορκία, έκαμε πάρα πολλές δυνατές ομιλίες εις βάθος, εις πλάτος και εις ύψος, να μπορέσει έτσι να ξεριζώσει από το βάθος τις ρίζες αυτού του κακού. Και έκανε πολύ γενναίες ομιλίες και είπε, διδάσκαλε πάλι περί όρκου ο λόγος, πάλι θα μας διδάξεις τα ίδια πράγματα, απαντά ο ίδιος. Ναι, θα σας πω πάλι περί όρκου, διότι λέει, όπως ο Γεωργός, όσο βαθύτερα πιστεύει ο Γεωργός, ότι όσο βαθύτερα γεωργήσει τη γη και βάλει εις την καρδιά της τον σπόρο, τόσο δυνατότερος θα είναι ο στάχης και ο καρπός. Γι' αυτό κάνω συνεχώς την ομιλία αυτή, για να πάω εις βάθος την θεραπεία αυτού του μεγάλου κακού του όρκου. Έτσι, και αυτό που ήθελα να μιλήσω με λίγα πράγματα είναι να γεωργήσω λίγο βαθύτερα το περί βλασφημίας έγκλημα, διότι σαν εξομολόγος συναντώ συνεχώς αυτό το έγκλημα, και πολλές φορές έγκλημα με πολύ τρομερή ασέβεια και έκφραση, και πρέπει να γίνει αγώνας μεγάλος να ξεριζωθεί ή δυνατόν αυτό το κακό, διότι αυτό θα φέρει την οργή του Θεού πάνω στη γη. Πολλά τα κακά τα οποία διαπράττουμε εμείς οι ταλέποροι, και ο πρώτος είμαι εγώ, και εμείς οι ιερωμένοι που πρέπει να είμαι θα φως και δεν είμαι θα φως, πρέπει να είμαι θα άλλας υγιές, να αρτήσουμε τη σαπίλα του κόσμου, και εμείς είμαι θα χαλασμένο αλάτι. Και επειδή αυτό το κακό είναι πολύ φυτευμένο βαθιά και ριζωμένο από το διάβολο, κάνει θράψη, κάνει μεγάλη θράψη, διότι οι άνθρωποι εγκληματούν και η γη στενάζει, όπως στέναζε όταν ο Κάιν σκότωσε τον αδελφό του, τον αθώον Άβελ,
τον σκότωσε με ασέβεια και νόμιζε ότι θα λανθάνει του Θεού. Και όταν τον ζήτησε ο Θεός εις απολογία και τον ερώτησε, «Κάιν, πού είναι ο αδελφός σου? Μήπως εγώ είμαι φύλακας του αδελφού μου και με ρωτάτε?» «Σε ρωτώ διότι το αίμα του αδελφού σου το αθώο βοά προς με», φωνάζει λέει, «το αίμα του αδελφού σου ότι έκανες αδελφοκτονία». Και τώρα και του λέγει εν συνεχεία ότι για τιμωρία σου θα τρέμεις σε όλη τη ζωή σου. Λέει, εφόσον θα τρέμω, θα με βλέπουν οι άνθρωποι και θα με σκοτώσουν, διότι θα με θεωρήσουν σημαδιασμένο από σένα. Και του απαντά ο Θεός ότι εάν σε σκοτώσει κάποιος θα κάνει 7 φορές αμαρτία, διότι αν εγώ σε έχω σημειώσει, δεν σε σημείωσα για τίποτα άλλο αλλά προς παραδειγματισμό της αδελφοκτονίας. Λοιπόν, βοά το αίμα του αθώου Άβελ από τον Κάιν, το φωνιά, έγκλημα. Μα η βλαστήμια κατά του Θεού είναι φοβερό έγκλημα, περισσότερο από το αίμα του Άβελ του αθώου. Όταν ένας άνθρωπος εκτοξεύει κατά του Θεού αυτά τα φοβερά λόγια, αν βλέπατε τι γίνεται στον πνευματικό κόσμο, θα παθαίναμε συγκοπή από το φόβο, διότι θα βλέπατε τα δαιμόνια να έχουν στήσει ένα χώρο τρικούβερτο, πανηγύρι σκέτο. Από την άλλη οι άγγελοι και δύο άγγελος ο φύλακας να κλαίει και να οδύρεται για το μεγάλο αυτό κακό, για την ψυχή που του ετέθη ως φύλαξη να φυλάτη, και οι άγγελοι από τον ουρανό να σκυθροπάζουν και να πυμφθούν, διότι δεν μπορούν να ανεχθούν να υβρίζεται ο τόσον υπ' αυτόν ηγαπημένος Θεός. Μα τι είναι ο άνθρωπος αυτός που βλασφημεί και δεν μετανοεί? Για το μετανοημένο δεν γίνεται θέμα. Ο μετανοημένος είναι ηλεημένος από το Θεό. Και αυτός που διέκοψε το έγκλημα, ο δρόμος προς τη Βασιλεία του Θεού άνοιξε. Αλλά ομιλούμε για εκείνους τους ανθρώπους που έχουν σκοτασμό, δεν γνωρίζουν το τι πράττουν, βαδίζουν στο σκότος και έχουν άγνοια το που τους οδηγεί αυτό το φοβερό έγκλημα. Οι άγγελοι στον ουρανό προσεύχονται για όλους τους ανθρώπους και ιδιαίτερα για αυτούς τους ανθρώπους που καταφέρονται έτσι σκληρά και απάνθρωπα. Ο λογικός άνθρωπος, γιατί λέγεται λογικός? Διότι οι πράξεις του είναι λογικές, είναι φρόνιμες οι πράξεις του. Άρα λοιπόν εκείνος που δεν πράττει λογικές πράξεις είναι εκτός λογικής, είναι τρελός. Μα εδώ ο βλάσιμος μήτε τρελός είναι μήτε λογικός είναι. Σαν λογικός δεν πράττει αυτό που πρέπει να πράξει, να υμνεί και να ευλογεί το Θεό, γιατί τον βλασφημεί. Από την άλλη ο τρελός δεν καταφέρνεται βλάσφημα στο Θεό, γιατί δεν ξέρει να μιλήσει κατά του Θεού. Εν τί αυτή περιπτώσει τι είναι τότε αυτός ο άνθρωπος? Εξωφυσικός. Μάλλον
μάλλον έρχεται κατατάσσεται στην τάξη του τέρατος. Μόνο ένα τέρας μπορεί να εκφράσει κατά του Θεού και της Παναγίας αυτά τα πράγματα. Έχει δίκιο στο ότι δεν θέλει να το κάνει αυτό, είναι αλήθεια αυτό. Γιατί πολλές φορές και στην εκκλησία έρχεται ο άνθρωπος αυτός και κάνει και την προσευχή του και φτάνει σε αυτό το αμάρτημα. Ποια είναι η αιτία όμως? Η βασική και ριζική αιτία είναι ο τρομερός εγωισμός. Το λανθάνει ότι υπάρχει αυτός ο εγωισμός. Λοιπόν, εκφράζεται με αυτόν τον τρόπο. Εκφράζεται και λέει ότι δεν το θέλει. Και λέμε, μα γιατί πάει το στόμα εκεί? Γιατί δεν πάει κάπου αλλού? Να πάει σε μη συγκεκριμένο πράγμα, να πάει σε κάποιον άλλο θεό, να πάει στον Ποσειδώνα, όπως πίστευαν οι εντολολάτρες, να πάει στον Βούδα, να πάει στον Α, το Β. Και λέει ο διάβολος, γιατί να πάει εκεί? Τι θα βγάλω άμα θα πάει εκεί? Εγώ θα τον πάω εκεί που εγώ μισώ, εκεί που δεν θέλω με καμιά περίπτωση να δοξάζεται. Με έκαψε ο σταυρός και το αίμα που έχησε. Αυτή η εσπλαχνία τον με έχει σακατέψει, φωνάζει ο διάβολος. Δεν μπορεί να ανεχθεί το Θεό και πρέπει να τον γκρεμίσει το Θεό. Και επειδή είναι πνεύμα βλασφημίας ο δαίμονας ο ίδιος, αυτός θέλει να καταστήσει τον ηλεημένον άνθρωπο δια της σταυρώσεως, να τον καταστήσει εχθρόν του Θεού, γιατί είναι εχθρός του Θεού και θέλει να τον κάνει όμοιον του και να τον πάει εκεί που θα πάει αυτός. Και μετά θα λέει στο Θεό, σταυρώθηκες, έχεις στο αίμα σου και τι έκαμες, τίποτα δεν έκανες, εγώ είμαι πιο δυνατός από σένα. Κοίταξε πώς θα τον κατάφερα, όχι απλώς αμαρτωλό, αλλά εγκληματία τον έχω καταστήσει. Αν μπορούσες τον πάρεις από τα χέρια μου. Και έρχεται και ταπεινώνει το Θεό και τον βρίζει το Θεό και τον φέρνει τόσο χαμηλά ότι δεν μπορεί να σώσει τον άνθρωπο. Ο Θεός μπορεί, όχι μπορεί, τα πάντα δίνεται, αλλά όπως είπαμε και άλλη φορά, ότι σέβεται την ελευθερία του ανθρώπου, γιατί ο Θεός είναι αμεταμέλητος εις τα χαρίσματά του. Ό,τι έδωσε δεν μεταμιλείται, δεν μετανιώνει γιατί το έκανε. Αλλά κάνοντας ο άνθρωπος κακή χρήση της ελευθερίας του, εγκληματεί. Λοιπόν, γι' αυτό, επειδή αυτό το μεγάλο αμάρτημα είναι τόσο σπαρμένο από τον κακό σπορέα το διάβολο εις τους ανθρώπους, συνεχώς ανεβαίνουν προς το Θεό οι πύραυλοι της κακίας και της εχθρότητας του Θεού και πάνε πάνω στο Θεό και τον εγγίζουν το Θεό και βλέπει ότι κάτω από τη γη προς τα πάνω έρχεται μεγάλη δυσοδεία, μεγάλο έγκλημα, μεγάλη ασέβεια, μεγάλο κακό. Και σκεφτείτε, ρωτάς έναν άνθρωπο και του λες, άνθρωπε, εντάξει, είπες αυτά για το Θεό χρόνια ολόκληρα, εγώ σου κάνω την ερώτηση, εάν ένας άνθρωπος που δεν του έκανες κακό, που της έκανε κακό, πιάνει και σε βλασφημάει μία, δύο, τρεις φορές, τι θα του κάνεις? Του σκοτώσω, λέει, θα τον βρίσω, θα το χτυπήσω. Εσένα τι σε χρειάζεται τώρα που τόσα χρόνια το κάνεις το Θεό? Και όμως, για κοίταξε ο Θεός τι σου έκανε. Κοίταξε τι μεγάλο κακό που σου έκανε ο Θεός. Σου έδωσε την οικογένειά σου, σου έδωσε τη δουλίτσα σου, σου έδωσε την υγεία σου, σου δίνει τον ήλιο, τη βροχούλα, τον αέρα τον καθαρό, κοιμάσαι, αναπαύεσαι, τρως, διασκεδάζεις. Να τι κακό σου έκανε ο Θεός εσένα, για ό,τι του κάνεις. Βλέπεις πως ανταποδίδει εκείνος που έχει αγάπη? Εσύ δεν έχεις αγάπη και αμέσως θα αντέκρουες την ασφημία του αδελφού σου που θα σου έκανε μία, δύο, τρεις φορές.
εσύ νύχτα μέρα βλασφημείς, χρόνια ολόκληρα. Τι πρέπει να σου κάνει ο Θεός? Θα έπρεπε να σου αφαιρέσει κατά πρώτον τη ζωή. Και γιατί δεν σου το κάνει? Γιατί σε αγαπά. Την αγάπη αυτή δεν την εκτιμείς? Ένας άνθρωπος, όπως όλοι οι χριστιανοί που έρχονται στην Ιερά Εξομολόγηση, βλαστημούσε. Τελικά το έκοψε. Η Παναγία του φάνηκε και του είπε, αν το ξανακάνεις αυτό, θα σου πάρω το παιδί. Και από εκείνη τη στιγμή το σταμάτησε. Ο φόβος του παιδιού, γιατί το αγαπάει το παιδί του, διάκοψε το έγκλημα. Γιατί δεν αξίζει η αγάπη αυτή του Θεού? Θα πρέπει οι γονείς να βοηθήσουν πολύ τα παιδιά τους. Στρέφω λίγο την ομιλία μου και προς τα παιδιά. Η Εκκλησία μας βοηθά. Έχουμε την Αγία Γραφή μας, την Παλαιά και την Καινή. Έχουμε τόσα και τόσα θρησκευτικά βιβλία που μιλάνε για χριστιανική και θρησκευτική μόρφωση. Οι γονείς φέρνουν τα παιδιά στον κόσμο. Τα φέρνουν για να τα φωτίσουν και να τα οδηγήσουν στο Θεό και στην ορθότητα του βίου, να γίνουν χριστοί πολίτες, χρήσιμοι, ωφέλιμοι άνθρωποι, όχι άρρωστοι και να μεταδίδουν αρρώστια. Τα παιδιά έχουν πάρα πολύ μεγάλη ανάγκη, και ιδιαίτερα όχι μόνο στην πατρίδα που δυστυχώς δεν πάμε καθόλου καλά, αλλά και εδώ που τα παιδιά είναι απλά, ειλικρινή και αθώα κατοπλίστων. Έχουν ανάγκη μορφώσεως, διδασκαλίας, απλής διδασκαλίας, και ιδιαίτερα κατά την χωρητικότητα που διαθέτουν. Ήρθαμε από την Ελλάδα και όπως γνωρίζουμε εκεί έχουμε περισσότερες εκκλησίες, έχουμε το Ράσο, έχουμε μοναστήρια, έχουμε πολλά. Έχουμε παππούδες, έχουμε διδασκάλους, κατηχητάς, θεολόγους και βάλε πολλά. Γεννηθήκαμε κάτω από ανάλογους γονείς και ανάλογη μόρφωση χριστιανική. Εδώ είναι λίγο αρκετά δύνατα τα πράγματα ως προς τα παιδιά. Η Εκκλησία μας παρέχει όχι πάρα πολλά πράγματα. Θα έπρεπε περισσότερα να δίνει. Υπάρχουν οι δυνατότητες, αλλά είναι πάρα πολύ μέτρια. Δεν φτάνει. Προσπαθεί η μητέρα στο σπίτι και η γιαγιά το πλήστο, και είπατε και οι άντρες, αλλά κυρίως η μητέρα και οι γιαγιές, προσπαθούν να δώσουν στα παιδιά ό,τι έφεραν κληρονομιά από την πατρίδα, από τους γονείς, από την Εκκλησία εκεί. Αλλά χρειάζεται από μέρους των γονέων μία αρκετή φώτιση και διάκριση, να διαθέτουν αυτά που έχουν με πολύ προσοχή. Ενώ προσοχή να νουθετούμε, να βοηθούμε και ανάλογα να κάνουμε και λιγμούς. Όταν βλέπουμε πίεση, να πηγαίνουμε πίσω. Να προχωρούμε και στην πρώτη, δεύτερη αντίσταση να αλλάζουμε το φύλλο. Διότι εάν πιέσουμε παραπάνω, εξωθούμε την κατάσταση. Εμείς θέλουμε να βάλουμε μέσα στο δοχείο τους 2 κιλά. Το δοχείο τους χωράει 1 κιλό, μισό κιλό. Αν το καταλάβουμε αυτό, θα δώσουμε την ανάλογη ποσότητα. Αυτά γεννήθηκαν εδώ, όπως είπαμε, με μια μέτρια χριστιανική μόρφωση. Τι μπορούν να πάρουν από την Εκκλησία
με μία λειτουργία ή με ένα αδύνατο κατηχητικό. Πολύ ολίγα πράγματα. Αλλά επειδή είναι παιδιά με απλότητα, πιστεύουν πάρα πολύ καλά και είμαι ικανοποιημένος από την πίστη τους που έχουν και είναι αξιέπαινα και πρέπει να τα βοηθήσουμε. Δεν ξέρουν πολλά πράγματα και παθαίνουν δουλειές από εκεί που ίσως να μην τις πάθαιναν εάν υπήρχε η κατάλληλη κατήχηση από ηλικίας από 12-14 χρονών το λιγότερο. Διότι υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο σφάλμα των παιδιών που εντελώς αγνοείται, εννοείται, ούτε οι γονείς το γνωρίζουν, αλλά σήμερα δεν βοηθούνται τα παιδάκια να το αποκαλύψουν και στην αποκαλύψή τους να δοθεί το φάρμακο εκεί που χρειάζεται να πάει στη ρίζα του, να κάνει την σωτηρία του παιδιού από πολλές πλευρές να σωθεί. Αυτό δεν γίνεται από εμάς τους ιερωμένους. Εμείς έπρεπε να τα βοηθήσουμε, να τα σκαλίσουμε και με τον τρόπο μας να τα βοηθήσουμε. Βοηθούνται πάρα πολύ διότι πιστεύουν και ακολουθούν. Είναι το έδαφος τους κατάλληλο. Εμείς δεν είμαστε κατάλληλοι. Εμείς δεν μπορούμε να τα βοηθήσουμε τα παιδιά. Γι' αυτό ας βοηθήσουμε και εσείς και εμείς να αυτό το μέλλον των παιδιών, γιατί αυτά είναι τα φιντάνια τα καινούργια που θα διεδειχθούν την δική μας ζωή. Και επειδή πρόκειται και επίκειται, δεν ξέρουμε σε ποιον χρόνο επίκειται, πολλά πράγματα να γίνουν. Περιμένουμε πολέμους μεγάλους κατά τον Άγιον Κοσμά τον Ετωλό. Περιμένουμε να έρθει ο φοβερός Αντίχριστος. Ναι, θα έρθει, θα κάνει και αυτό τη δουλειά του, θα μαρτυρήσουν πάρα πολλοί άνθρωποι και ιδιαίτερα τα παιδάκια αυτά και δεις τα μικρούτσικα θα τον συναντήσουν και γι' αυτό πρέπει να τα εμφυτεύσουμε την πίστη στο Χριστό μας, στην θεότητά του, με απλά λόγια, με απλές αποδείξεις, ώστε να έχουν τα βασικά στοιχεία που αύριο ο Θεός θα τα εκμεταλλευτεί αυτά τα ολίγα, ας είναι ολίγα. Ο Θεός αν φυσήξει ένας άνεμος, ούριος, ένας μικρός σπόρος μπορεί να κάνει μεγάλο δέντρο. Πώς είπε ο Κύριος, και ένας κόκκος συνάπιος κάνει ολόκληρο δέντρο, λέει, και σκιάζουν υπό τη σκιά του, λέει, ολόκληρα πουλιά. Έτσι ένας σπόρος. Και εκ των λίθων τούτων δίνεται γύρε τέκνα το Αβραάμ, είπε ο Κύριος. Έτσι και από την πέτρα, λέει, μπορεί να βγουν παιδιά χρήσιμα του Θεού. Γι' αυτό να μην απογοητευόμεθα από τα παιδιά μας τα οποία παρουσιάζουν μέσα σε αυτή την νεανική και αφηβική τους ηλικία ένα ταρακούνημα, μια μπουγαδούρα. Θα την περάσουν την μπουγαδούρα, δεν γίνεται. Και μην απορρίσετε το ότι τα βλέπετε να παραπέουν, κάνουν και βουτιές πολλές φορές και στα βαθιά και φτάνουν και στο μπιθμένα. Αλλά πάλι βγαίνουν απάνω. Γι' αυτό με την ελπίδα στο Θεό και στην Παναγία οφείλετε να γονατίζετε και τα γόνατά σας να βγάλουν κάλους προσευχόμενοι για τα παιδιά σας. Διότι αυτά δεν γνωρίζουν πολλά, εσείς γνωρίζετε και οφείλετε να το κάνετε για να τα βοηθήσετε. Πολλές φορές οι προσευχές γονέων και δι' μητέρων έσωσαν άμεσα τα παιδιά από κίνδυνο μεγάλο. Και δεν ξέρουν πώς γλίτωσαν. Δεν ξέρουν διότι την ενέργεια της προσευχής της μάνας που κάθεται στο σπίτι και προσεύχεται για το παιδί που έχει φύγει, το πώς ενήργησαν κοντά στο Θεό. Ήταν μια καταστρεμένη ύπαρξη, αλλά μεγάλος στο νου και στην καρδιά. Γι' αυτόν τον μεγάλον άνθρωπο η μητέρα του, η πιστή γυναίκα, η πιστή μητέρα, έκανε πολλούς κόπους. Τον παρακολουθούσε, τον οθετούσε, έκλαιγε και πήγε στον
ιερόν Αμβρόσιο, τον επίσκοπο Μεδιολάνων, και του λέει: Άγιε Δέσποτα, το παιδί μου, λέει, καταστρέφεται. Πήρε τον κατήφορο, λέει, απόλεται, χάνεται κλπ. Λέει: Κυρία μου, λέει, τα δάκρυά σου δεν θα πάνε χαμένα. Και πράγματι δεν πήγαν χαμένα. Και βλέπουμε τον ιερόν Αυγουστίνο, από εκεί που ήταν καταστρεμμένος άνθρωπος, να γίνει αυτός ο πολύτιμος Μαργαρίτη, να γίνει αυτός ο πολύτιμος άνθρωπος στην Εκκλησία και να δώσει τόσα διδάγματα και δει της επιστροφής του το παράδειγμα, το μεγάλο κεφρανό. Και πολλές μητέρες έσωσαν τα παιδιά τους. Γι' αυτό κάθε μητέρα να γίνει και μία Μόνικα, να βοηθήσει τα παιδιά της με ελπίδα, να μην χάνει την ελπίδα όταν βλέπει να χάνεται το παιδί και να παίρνει τους δρόμους και να ξενυχτά και να φαίνεται και με χύπη και ακόμη εικόνα, ποτέ να μην χάνει το θάρρος. Θα σας πω, ίσως το γνωρίζετε, εδώ και λίγα χρόνια, όχι πολλά, δύο τέτοια παιδάκια δίδυμα ξέφυγαν την αμαρτία αυτή, αυτή τη ζωή τη χύπικη, αυτή που γύριζαν τις νύχτες με σκουλαρίκια, με κορδέλες, με μακριά μαλλιά, ζούσαν εδώ και εκεί, πέφτανε εδώ και εκεί από τα ναρκωτικά. Και τι, έφτασαν να φτάσουν στο όρος, στο μοναστήρι μου, και η Παναγία η Γλυκοφιλούσα τα σαγίνευσε και τα δύο, και τώρα είναι δύο μοναχούλια με πάρα πολύ όμορφη ζωή, παράδειγμα για πάρα πολλά παιδιά. Και όταν έκρινε, επειδή οι γονείς του, μάλλον ο πατέρας, όχι η μητέρα, ο πατέρας έκανε μεγάλη ιστορία, εκακώθηκαν μαζί μου, που εγώ μακάρι να συνέβαλα στην περίπτωση, διότι εγώ ήμουν εδώ όταν το πρώτο παιδί πήγε εκεί. Δεν πήγε να γίνει μοναχός, πήγε έτσι, και πήγε και ξενύχτησε στο μοναστήρι το δικό μας και έμεινε εκεί. Ησυχία, το μαγνήτευσε το περιβάλλον, ο ναός, η ακολουθία, οι πατέρες, τα νιάτα εκεί που είδε, τι γίνεται εδώ, λέει. Βγήκε από τον εαυτόν του, κάθισε, μελέτησε, και όταν έφτασα εγώ εκεί, ήδη σχεδόν είχε πάρει την απόφαση να μονάσει. Τελικά, επειδή ακόμη δεν είχε την όρημη, μάλλον την νόμιμη ηλικία που τότε πρόβλεπε ο νόμος, το 21ο έτος της ηλικίας να είναι συμπεριπληρωμένο, αυτός ήταν γύρω στα 20, στα 18 με 20 ήταν το παιδί, και ο νόμος δεν τον εκάλυπτε. Και τελικά, επειδή στρίμωξαν την κατάσταση οι γονείς και αστυνομίες και τα πάντα, το παιδί το άφησε και το πήρε ο πατέρας του. Και να σας πω το μεγάλο θαύμα, αυτό το παιδί, αυτό που επίστευε, αυτό που αντιδρούσε στη θρησκεία, τελικά πήγε έξω εσώτου ενηλικιωθεί. Του λέω: Πήγαινε παιδί μου, και όταν ενηλικιωθείς έρχεσαι. Πήγε έξω, έκανε υπακοή, και επειδή είχε πετύχει στο πανεπιστήμιο και επειδή ένιωθε τον εαυτόν του από τα ναρκωτικά όχι τόσο δυνατό να αντιμετωπίσει το πανεπιστήμιο, ζήτησε να πάει στα βουνά και λοιπά, και εν συνεχεία η Παναγία τον έπιασε στη Μονή Φιλοθέου. Τελικά, βγαίνοντας έξω να συνεχίσει το πανεπιστήμιο, πήγε εκεί, και κάποια μέρα, επειδή είναι πολύ καλό παράδειγμα, θα σας το πω, φοιτούσε το παιδί στο πανεπιστήμιο, και όταν πήγε το μεσημέρι στην τραπεζαρία, εκεί που ήταν 500 παιδιά και κορίτσια να φάνε, αυτό σηκώθηκε όρθιο και άρχισε και έκανε το σταυρό του και έκανε προσευχή να φάει το φαγάκι του. Αυτό το πρώην χύπικο παιδί. Και μόλις το είδαν όλα τα παιδιά, τα 500, όλα με μια φωνή: Πω, πιστεύεις στο Θεό, λέει. Πω, ποιος είναι αυτός. Τον πήραμε τη Αγιούχα. Αυτό αθαραλέο, ατάραχο, γενναίο, συνέχισε την προσευχή του, αρχίστε να του βομβαρδίζουν περί αθείας. Και σκεφτείτε, στην Ελλάδα την Ορθόδοξη τώρα, κοιτάξτε τα νιάτα μας. Στη συνέχεια, αυτό
αντιμαχόταν με τα 500, ένα αυτό, αυτοί 500 άφη, ένα παιδί στο Θεό. Ο ένας τα έβαζε με 500, με 500 παιδιά. Μετά για να του κάνουν κακό, ήξεραν ότι ο χριστιανός, το νέο παλικάρι, στέκεται στην ηθική του. Εκείνη η όλη η δόξα και η τιμή του. Τον βάλαν μέσα στο δωμάτιο, του πητάνε 4-5 κουρίτσα μέσα και κλείνουν την πόρτα. Αυτό έδωσε μάχη και με τα 5 και ανοίγει την πόρτα και φεύγει έξω. Και πήγε σε ένα εικονοστάσιο που ήταν έξω από το πανεπιστήμιο και άρχισε και γονάτιζε και έκανε μετάνοιες και ευχαριστούσε το Θεό και την Παναγία που το γλίτωσε. Μετά πήγε στην εκκλησία την Κυριακή και τόση χάρη του έδωσε αυτού του ομολογητού ο Θεός, που ένιωθα, λέει, πάτερ, τόση αγάπη στο Θεό που δεν ήξερα πώς να τη χωρέσει η καρδιά μου, και φεύγοντας από την εκκλησία πηδούσα από τη χαρά μου και φώναζα «Ζήτω ο Χριστός, ζήτω η δόξα του, δόξα Θεέ μου». Δείξα τι έλεγα, λέει, τρελάθηκα, λέει, απάντησε ο Θεός στην ομολογία του κλπ. Και μετά αυτό το παιδί που πρώτα ήταν σαν και αυτά τα παιδιά, επειδή είχε το σπόρο από τη μητέρα του μέσα, φύσηξε αούριος άνεμος, χωρίς να ξέρει αυτό, διότι πήγε στο όρος όχι για να μονάζει, απλώς να πάει στα βουνά να ξεκαθαριστεί από τα ναρκωτικά για να συνεχίσει το πανεπιστήμιο. Και εκεί πηγαίνοντας σαν τον Παύλο, σαν τον Απόστολο Παύλο που πήγαινε να πιάσει τους χριστιανούς, να τους κλείσει στη φυλακή, εκεί το συνέλαβε ο Χριστός με το φως του και με την τυφλότητα, και μετά του άνοιξε τα μάτια του και έγινε ο Μέγας Παύλος. Έτσι και εδώ βλέπουμε, το συλλαμβάνει η χάρη του Θεού, η χάρη της Παναγίας μας που είναι πλούσια στο όρος, το συνέλαβε και σήμερα είναι δύο μοναχοί, δύο παιδάκια που ασκητεύουν και αγωνίζονται. Λοιπόν, αυτά πρώτα ήτανε στην αμαρτία και τώρα είναι στη δόξα του Θεού. Γι' αυτό δεν επιτρέπεται να απελπίζονται οι μητέρες και οι πατέρες πάνω στα παιδιά τους, αλλά να προσπαθούν με κάθε θυσία, με κάθε προσπάθεια και δει στα γόνατα της προσευχής να τα βοηθήσουμε να γίνουν ορθόδοξα χριστιανόπουλα, τα οποία ίσως αύριο μαρτυρήσουν. Και αν μαρτυρήσει ένα από τα παιδιά σας, όσα και αμαρτήματα να έχετε κάνει, θα τα καλύψει το μαρτυρικό στεφάνι του. Γι' αυτό θα πρέπει να τα βοηθήσουμε τα παιδιά, να τα νοθετήσουμε και προσπαθήστε, και όπως το κάνετε και είστε αξιέπαινοι, που τα οδηγείτε στην εξομολόγηση. Τα οδηγείτε, δεν κάνουν μόνο εξομολόγηση, αλλά παίρνουν τόσες χρήσιμες συμβουλές για να περπατήσουν τον δρόμο τους. Διότι δεν γνωρίζουν τα παιδάκια πολλά πράγματα, έχουν καλή διάθεση, είναι καλή η καρδιά τους και η ψυχολογία τους είναι θαυμάσια, αρκεί εμείς να τους σπείρουμε των σπόρων της ευσεβίας, που με τη χάρη του Θεού ας ελπίζουμε ότι θα, διότι θα περάσουν χρόνια μετά από την ταλαιπωρία της νεότητος, που σαν παιδιά θα βγουν και έξω, θα τα δείτε και στους χορούς, θα τα δείτε και στα δισκοτέκ, θα τα δείτε και εδώ, θα τα δείτε και εκεί. Εσείς όμως το τιμόνι, το τιμόνι γενναία στα γόνατα, θα βλέπετε το καράβι να πηγαίνει πάνω κάτω, πάνω κάτω, και εσείς όπως και ο Μωυσής, όπως είπαμε προχθές στην ομιλία, σταυρωτά τα χέρια για να μπορέσει να νικήσει ο Ισραήλ, ο αγαθός Ισραήλ, τον Αμαλίκ, τον διάβολο, ο οποίος προσπαθεί να σκοτώσει αυτά τα παιδιά. Λοιπόν, εσείς με τις προσευχές σας θα τα βοηθήσετε, και οι προσευχές οι δικές σας είναι δυνατές, διότι βγαίνουν από την καρδιά σας και από το αίμα σας. Εγώ τουλάχιστον προσωπικά έχω να πω εκ της ταπεινής μου εμπειρίας πάνω σε αυτά τα παιδιά του εξωτερικού, είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος και τα αγαπώ πάρα πολύ, διότι έχουν αγαθή καρδιά, αγαθή προαίρεση και πίστη. Και θα σας πω ένα, να δείτε τι πίστη έχουν, άσχετα ποιος είναι ο ιερέας, ποιος είναι ο ξομολόγος, εδώ επενείται το πιστεύω των παιδιών, όχι ποιος είναι αυτός που βοήθησε. Μόνο ο Θεός βοηθά. Εμείς είμαστε απλοί
ταπεινοί εργάτες. Διότι ο Κύριος είπε, αν όλα τα διατεταγμένα του νόμου πράξετε, να θεωρείτε τους εαυτούς σας αχρίος δούλος, τυποτένιος δούλος. Χρειωστούσατε να το κάνετε και το κάνετε, τίποτε περισσότερο. Αυτό πρέπει να λογιζόμεθα για τον εαυτό μας, ότι δεν κάνουμε απολύτως τίποτε, παρά ό,τι δώσει ο Θεός, τούτο δίνουμε. Δικό μας δεν έχουμε τίποτε. Φωτίζει ο Θεός και λέμε. Αν δεν μας φωτίσει, δεν μπορούμε να πούμε μία λέξη. Εδώ στο εξωτερικό, ένα από τα παιδάκια αυτά που μιλάμε, 20χρονο, μια πολύ καλή μητέρα, χωρίς να ξέρετε και ο πατέρας, ιδιαίτερη μητέρα, με την ευσέβειά της που έφερε από την πατρίδα, προσπαθούσε και προσπαθεί να το διδάξει. Όχι πολλά πράγματα πήρε το παιδί, αλλά ωστόσο πήρε. Ήρθε μία-δύο φορές και με είδε. Του συμβούλευσα το ένα, όπως χρειάζεται το κάνουμε. Κάποτε, επέρυσι, αυτό εργαζόταν και πολλούσε πίτσες και λοιπά. Το παρακολούθησαν 2-3 και έτσι που επέστρεφε στο σπίτι, το πιάνουν σε κάποιο μέρος και το βάζουν κάτω με μαχαίρια και το παίρνουν τα χρήματα που είχε και το απειλούσαν ότι αν αντισταθεί θα το πελεκίσουν. Και τελικά με θαύμα γλιτώνει το παιδί και δεν το σκοτώνουν, αλλά του τα πήραν όλα. Γύρισε στο σπίτι το παιδί τρομαγμένο και μόνο που έβγαινε η φωνή του, του λέει η μάνα του, τι έγινε παιδί μου, λέει, τι είσαι, και λοιπά. Άστα μητέρα, λέει, αυτό και αυτό με πιάσανε και με βάλαν κάτω και μου πήραν τα χρήματα και θα με σκότωναν. Εκείνη την ώρα έβλεπα τα μαχαίρια και εκείνη την ώρα τι να σου πω, δεν φώναξες τον Θεό παιδί μου, δεν φώναξες την Παναγία. Ποιος σκέφτηκες, δεν σκέφτηκες εκεί την ώρα τη μάνα του, τον πατέρα, ότι φεύγεις από τη ζωή? Όχι, λέει, μήτε το Θεό, μήτε εσένα, μόνο τον πάτερ Εφραίμ, δεν σκέφτηκα. Ότι αυτός μπορούσε μόνο να με βοηθήσει. Τι ήταν αυτό? Δεν ήταν τίποτε ότι εγώ θα έκανα τίποτα στο παιδάκι, αλλά θέλω να σας χαρακτηρίσω τον παιδιό, την τόσο καλή τους καρδιά που πιστεύουν. Γι' αυτό πρέπει να τους δώσουμε πιστεύω, διότι πιστεύουν. Τώρα τι πήρε από μένα? 5 πράγματα. Αλλά το γεννήθηκε μέσα του ότι αυτός ο άνθρωπος μπορεί να με βοηθήσει εμένα και ότι αυτά που μου είπε είναι σωστά. Και επειδή είναι του Θεού, αυτός μιλάει στο Θεό. Εγώ ποιος είμαι να μιλήσω στο Θεό? Και εκείνη την ώρα σκέφτηκε ότι μόνο αυτός ο άνθρωπος θα με βοηθήσει και του ζήτησα τη βοήθειά του. Και εκτίμησα το παιδί αυτό τόσο πολύ, γιατί έδειξε τόση πίστη. Αλλά αυτό το παιδί αντιπροσωπεύει όλα τα παιδιά του εξωτερικού. Πάρα πολύ τα αντιπροσωπεύει. Και τα χαίρομαι εδώ, γιατί πάρα πολλά παιδιά έχουν δει τόσα ωραία πράγματα μέσα τους, που λέω ο κόπος αξίζει με κάθε θυσία να τον κάνουμε, να τα βοηθήσουμε. Και χαίρομαι βέβαια πάρα πολύ που έρχονται και περνάνε από το Πετραχύλι και μόνο που έρχονται και μιλούμε 2 πράγματα και ανταμώνομαι ψυχικά, αυτά τα βοηθά τα παιδιά και τα στηρίζει. Θα συνεχίσουμε τις προσευχές μας και να προσευχόμεθα και για τους αμαρτωλούς ανθρώπους, αυτοί που είπαμε στην αρχή, για αυτούς τους ανθρώπους που μιλάνε πολύ σκληρά στο Θεό, να προσευχόμεθα για αυτούς. Γιατί πάρα πολλοί άνθρωποι γύρισαν στον δρόμο του Θεού και άφησαν το έγκλημα και γύρισαν στην ευλογία του Θεού. Να συνεχίσουμε και τις προσευχές μας και ό,τι μπορούμε να βοηθήσουμε, και δι' βοηθήστε και τα δικά σας παιδιά και τα γειτονόπουλα. Και πάντα να ελπίζετε ότι ό,τι σπείρετε δεν πάει χαμένο. Όσο και να βλέπετε εξωτερικά ότι χάνονται οι κόποι σας, δεν χάνονται οι κόποι σας. Είναι μέσα ο σπόρος, θα έρθει καιρός. Έρχονται άνθρωποι και λένε εκείνα εκείνα τα αμαρτήματα και βλέπεις έναν άνθρωπο και παρουσιάζει ένα παρελθόν και εγώ δεν ξέρω. Άμα τον έβλεπε κανείς όταν τα έκανε, θα λέει μπα, αυτός ο άνθρωπος θα μετανιώσει. Και τον βλέπεις αυτή τη στιγμή να είναι κλαίων και οδυρώμενος εν μετανία. Να ο σπόρος. Να ο σπόρος που φύτευσε στα μικρά του, στα παιδικά του,
χρόνια και η εκκλησία και η μητέρα και λοιπά. Πέρασαν χρόνια, πέρασαν και λιδώθηκε, κουρκούλησε στην αμαρτία, βουρκώθηκε. Ήρθε η ώρα, οπ, τον κάλεσε ο Θεός βάσει το σπόρο που είχε μέσα του και τον έφερε στη μετάνοια και γίνεται Άγιος ύστερο ο άνθρωπος. Επομένως, σπείρετε όσο μπορείτε των θείων σπόρων με τα καλά σας λόγια, με καλό τρόπο, όχι με επιμονή πολύ, όχι με μεγάλες φωνές, αλλά με τρόπο καλό, με καλοσύνη, με επιείκεια, και όχι να στριμώνουμε πολύ, διότι κλουτσούνε. Γιατί δεν πάβει να υπάρχει ο εγωισμός μέσα. Είναι η κληρονομιά μας. Η αδαμιαία κληρονομιά μας είναι ο εγωισμός και η υπερηφάνεια. Την έχουμε μέσα στο κόκαλο. Πώς θα το κάνουμε? Και τα παιδιά έχουν και οι μεγάλοι έχουν. Γι' αυτό θα πρέπει συμπαθώς να φερθούμε προς τα παιδιά, διότι αυτά γεννήθηκαν εδώ και έχουν πάρει τα εδώ, και πρέπει να χαμηλώσουμε κι εμείς από την Ελλάδα εδώ, να τα δούμε στο μέτρο τους, στον πόη τους, σε ό,τι προσφέρουν, και όταν φτάσουμε στο δικό τους μέτρο, τότε θα τους μιλήσουμε. Όχι από το δικό μας το ύψος, από το δικό τους. Θα χαμηλώσουμε προς τα κάτω και τότε θα τα βοηθήσουμε. Αυτό εύχομαι, και μια μέρα τα παιδάκια σας να γίνουν άξιοι της Βασιλείας του Θεού, και ακόμα μια ευχή να μαρτυρήσουν για την πίστη του Χριστού μας. Αμήν. Σώσον Κύριε των λαών σου και ευλογήσον την κληρονομία σου. Νίκας της βασιλεύς κατά βαρβάρων δωρουμένος και των σων φυλάτων διάρκου σταυρού σου.